Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε ανασκόπηση του Google που μας πέρασε με τη Siri A Touch. Πάμε να σας δείξω την ομάδα που κατεβήκαμε σε αυτό το γουλού. Όπως βλέπετε, όπως θα δείτε μάλλον, έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ανασκόπηση που είχαμε κάνει. Δεξιά έχει έρθει ο Ousmane Dembélé, έχει μπει βασικός ο Ansu Fati. Κάμε έχει φύγει ο Hazard και έχει έρθει ο Σάντι Καθόλα στη θέση του, ο οποίος είναι εξαιρετικός, σας το λέω από τώρα. Και έχει left back, έχει αντικατασταθεί ο Ρόμπερτο Κάρλος με τον Γιούρι Μπερίτσε. Αυτή είναι η ομάδα. Ο Πίτερ έφυγε λόγω χρημάτων και εξοικονόμησε τον coin μας και έχει έρθει ο Ρουφιέρ. Πάνε περίπου την ίδια δουλειά. Πάμε να σας δείξω για τα tactics. Βασικά το σύστημα που μπήκαμε. Κλασικά πράγματα σε 3-1. Στράκι Ρομπέν, κάμω καθόλου. Αριστερά Φατή, δεξιά Ousmane Dembélé. Βιδάλ, Μπακαλιόκο, αριστερά Γιούρι Μπερίτσε, δεξιά Ολάλα. Κονάτε και Σάρτα 2 CB. Πάμε στο gameplay. Η πρώτη ομάδα αυτού του επεισοδίου, να δούμε ποια θα είναι. Όπως βλέπουμε ο αντίπαλος έχει full IPL ομάδα, Αγιόζε Περετό, Τσάομπα χρυσό, χρυσή ομάδα, αλλά η Τότ που έχει δώσει τα Άμπζικ του έχουν κολλήσει τέλεια. Εδώ ο Μπεν θα πατήσει την περιοχή, θα ανοίξει το σκορ στο 9. Λάσικος Μπενίτερ, δεν περίμενε να χάνει αυτά. Μαγκαλίκο θα δώσει μια πιθανή κάθε στο Βίντσαμ 0-2, απλά λιτάκι όμορφα. Πρώτο μάτς εννοείται, εντάξει, ήταν εύκολο. Αν ήταν δύσκολο και το πρώτο μάτς είχαμε θέμα. Εδώ ο Αρτουρίτο θα τη στρώσει τον Μπεν. Ο Μπεν θα ψάξει τον Κάθολα. Και ο Κάθολα θα κάνει και αυτό στο 0-3. Όπως βλέπετε, μπαίνουμε κατευθείαν. Του ρίχνουμε τρίμπαλο και ο αντίπαλος θα βγει, όπως δείτε εδώ, με Rage Quit. Ξεκινάμε δυνατά αυτή την προσπάθεια. Στόχος γενικά αυτό το γουλού ήταν το Goal 3. Δεν ήθελα να πάω κάτι παραπάνω από Goal 3. Γιατί από ό,τι έχουν δείξει τα rewards, Goal 3 τελικά είναι καλύτερο από το Goal 2. Η EA είναι αυτή. Περιμένει. Εδώ αντίπαλος βλέπετε τι ομάδα έχει. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα. Πόσο κολόφαρδος είναι από τα κόκκινα και από τα guarantees. Εδώ ο Miller όμως από που να είναι 1-0 ο αντίπαλος. Ούτε ο Μπενιέντερ να ήταν εδώ ο Miller. Και θα δείτε τι έχει γίνει σε αυτό το match. Αυτό το match είναι ένα από τα πιο σπαστικά match που έχω παίξει φέτος στο FIFA. Εδώ ο Καθόλα περνάει, εδώ του γίνει και foul, κάνει τον drop, στρώνει στον Μπεν. Ο Μπεν θα πυροβολήσει με το δεξί για να ισοφαρίσουμε στο 38. Βίσα Μπενιέντερ ανεπανάληπτος. Καλύτερη κάρτα στο παιχνίδι για striker και όλοι λένε ότι έχει φάει nerf. Σίγουρα πείτε τους. Εδώ 1-1. Αλλά ο αντίπαλος εδώ με τον Miller, με outside footshot από το σπίτι του, θα κάνει το 1-2. Εδώ όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να είσαι ψύχρεμος. Δηλαδή πραγματικά αυτό το goal, τι να πω για αυτό το goal, δηλαδή τι να σχολιάσω. Ο αντίπαλος με no skill έχει βάλει 2-2 με σου του Miller από όπου να είναι. Βλέπετε εδώ ξανά, το έχω αφήσει και το replay. Σουτάρει ο Miller εδώ με outside footshot από όπου να είναι και το καρφώνει. Και όπως βλέπετε το μάτσα πάει σβηστά έτσι, δεν θα γίνουν και πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μήχρονο. Σβηστά ο αντίπαλος θα πάρει 1-2-1 που δεν το άξιζε σε καμία περίπτωση. Βλέπετε εδώ την goal μας βάζει ο Miller, που τη στέλνει την μπάλα. Ούτε ο Μπεν Γέντερ να ήταν δηλαδή. Αλλά πιο πολύ αυτό το goal εδώ με εκνεύρισε. Που βαράει outside footshot από τη μικρή περιοχή και το βάζει. Από το μικύκλιο μάλλον τη περιοχή και το βάζει. Και όπως βλέπετε στο δεύτερο μας παιχνίδι θα κάνουμε ήττα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρεκόρ. Εννοείται μετά από ήττα η EA θα μας ματσάρει με ένα αντίπαλο που θα έχει ο Μαδάρα και αυτός. Πολύ καλές επιλογές από τα icon swaps ότι πας. Έχει βάλει και Messi από τον Garanti, λίγο κολοφάρδος. Αλλά ο Μπεν Γέντερ θα τη στρώσει στο Σάντι και θα ανοίξουμε το σκορ στο 15. Εδώ ο Μπεν απίθανο dribbling, στρώνει τον Καθόλα. Και εδώ ο Καθόλα ουσιαστικά από το τρίτο κιόλας μάτς μας δείχνει ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του Eden Hazard. Παστέλνοντας αυτά τα δύο γκολ εύκολα για πλά. Έχει και το 5-star weak foot που είναι πολύ χρήσιμο. Και ο αντίπαλος όπως βλέπετε με Team of the Season Messi και Kun Aguero Touch θα φύγει. Και θα πάρουμε τη δεύτερη νίκη, 2-1 ρεκόρ έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάναμε την ήττα όπου κάναμε πριν ήττα στο δεύτερο μάτσο όπως είδατε. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε δυναμικά. Ο αντίπαλος και αυτός έχει βγάλει κόκκινο Messi, απίθανα που βλέπουμε. Όπως βλέπετε οι ομάδες έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Μόνο εμείς δεν έχουμε βγάλει ακραία πράγματα από τα κόκκινα και από τα guarantees. Όλοι οι άλλοι έχουν βγάλει απίθανα πράγματα. Δυστυχώς δεν είμαστε τόσο τυχεροί εμείς. Εδώ ο Σάντι βάζει ένα απίθανο γκολ. Εδώ ο Κονατέ θα βάλει strength στον Εμπαπέ. Ο αντίπαλος εδώ θα βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Respect στον αντίπαλο για αυτό το γκολ εδώ που βάζει πραγματικά. Έχω αφήσει και το replay. Το γκολ του είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πάσα που δίνει με τον Εμπαπέ δεν ξέρω αν την ήθελε. Άμα την ήθελε, μπράβο του. Αλλά πάντως ένα φανταστικό γκολ. Δεν ξέρω αν το ήθελε. Αλλά είναι πολύ ωραίο γκολ. Η πάσα του Εμπαπέ είναι καταπληκτική. Δείτε εδώ. Τι πάσα πετάει ο Εμπαπέ στο Λιονέλ Μέση. Απίθανο γκολ. Τι να λέμε τώρα. Εδώ αξίζει να respect ο αντίπαλος.
Αλλά εμείς εδώ με τον Μπενγκέτερ θα πετσοκόψουμε την άμυνά του και θα εκτελέσουμε στο 31, θα κάνουμε το 2-1. Γρήγορα. Ο Ντεμπελέ εδώ θα τρέξει, όπως βλέπετε, θα διστρώσει το Σάντι καθόλου, καθόλου. Τον Μπενγκέτερ εδώ θα γίνει μια κολοφαρδία. Ζητάω συγγνώμη από τον αντίπαλο εκ μέρους μου σε αυτό το γκολ εδώ. Πολύ κακό γκολ αυτό που βάζουμε, αλλά τι να κάνουμε, μια φορά πρέπει να ευνοηθούμε κι εμείς. Αλλά εντάξει, σιγά την ευνόηση, κατευθείαν και ο κουκλίτσο αντίπαλος. Εντάξει, κάρμα, εντάξει, εδώ δεν μπορείς να πεις κάτι, δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ ωραία πάσα του Μπακαλιόγκο στον Αρτούρο Βιδάλ. Ο Βιδάλ θα πυροβολήσει, θα το βγάλει ο Τερ Στέγκεν, αλλά όπως βλέπετε μας έχει κάνει τάκλιν από πίσω και θα κερδίσουμε πέναλτι και ο αντίπαλος θα μείνει με 10 παίχτες. Πολύ καλό αυτό για μας, γιατί ο αντίπαλος ήταν και πάρα πολύ καλός. Τους καλύτερους παίχτες που παίξα το Σαββατοκύριακο, εδώ καθόλου να το εκτελέσει αλλά Πανένκα. Δυστυχώς ο Μάρκ Αντρέ θα το βγάλει. Ο καθόλου στον Μπεν, ο Μπεν θα πατήσει, θα εκτελέσει με κόντρε να πάει στο Σάντι και άλλο κολόφαρο τον κολ εδώ. Σε αυτό το μάτς ήμασταν λίγο τυχερούλιδες, αλλά τι να κάνουμε, ένα μάτς, ένα στα 30 μάτς πρέπει να είσαι και εσύ λίγο κολόφαρδος. Δεν γίνεται να πας μπροστά έτσι, όπως βλέπετε θα κερδίσουμε τον αντίπαλο, είχε δύο σου στο τέρμα βέβαια, εντάξει. Έχουμε έλμε μία νίκη για Silver 1, να δούμε τι ομάδα μας ματσάρει, όπως βλέπετε ο αντίπαλος έχει Douglas Moments. Απίθανη κάρτα ο Κένι και αυτό θα το πληρώσουμε κιόλας. Πρώτο γκολ του Κένι, πρώτο χτύπημα του King Kenny. Ο Μπενγκέντερ θα κάνει ό,τι μπορέσει εδώ, θα ταλαιπωρεί στην άμυνα και θα εκτελέσει για το 1-1 στο 16. Αλλά εδώ ο Kenny δείχνει γιατί πάει τόσα πολλά λεφτά και έχει 5 shower. Σουτάρει από το ημικύκλιο της περιοχής. Εντάξει, να τα βάζει ο Kenny το δέχομαι. Ο Miller δεν δέχομαι να μου βάζει τέτοια γκολ. Να τα βάζει ο Kenny ο Douglas το δέχομαι, είναι παιχταράς, καλή κάρτα, ναι. Μέσα όμως το παλεύουμε εδώ, σουτάρουμε τον πέναλτι, αλλά μας έχει γίνει τάκλιν από πίσω και θα κερδίσουμε το πέναλτι. Πολύ καλός ο αντίπαλος, εμείς όμως είμαστε εκεί, προσπαθούμε να τον κοντράρουμε όσο μπορούμε. Ο καθόλου εδώ που βλέπετε στο χέρι μου στο γάμα, πάλι πριν μας το είχε πιάσει ο Τερ Στέγκεν στο προηγούμενο μάτς, εδώ για να μου θα μπει. Αυτή τη φορά παιδιά θα μπει, ο Σάντι θα το βάλει και θα σοφαρίσουμε στο 42-2-2 εδώ, διακρίνει ότι παίζουμε μια ματσάρα. Πολύ δυνατό μάτς. Εδώ και είναι το αντιπάλο, θα πετάξει μια καταπληκτική πάσα στο Λιονέλ, ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντινός, θα μας τιμωρήσει για αυτή την κακιά που παίξαμε εκεί. Όπως βλέπετε το μάτς μετά έσβησε μετά από αυτό το γκολ, δεν έγινε τίποτα ακραίο. Και έτσι χάνουμε και αυτό το μάτς. Ο επόμενος αντίπαλος έχει βγάλει και αυτός τρομερά κόκκινα. Όπως βλέπετε σε όλους έχει ανοίξει. Αυτά που έχουν βγάλει δεν υπάρχουν. Μόνο εμείς δυστυχώς ήμασταν άτυχοι, αλλά τι να κάνουμε, EA Sports. Εδώ είναι η Μάρα, όπως βλέπετε ο αντίπαλος που παίζει να είναι και από Γερμανία. Εδώ ο Ρουφιέρ δεν ξέρω καν τι κάνει. Ενώ πρέπει να κάνει απλά να πιάσει την μπάλα τον Νεϊμάρ, κάτι και τον βλέπει. Και τρώμε τον γκολ 0-1. Ο Νεϊμάρ εδώ θα πετσοκόψει την άμυνά μας. Όπως βλέπετε, ο αντίπαλος δεν έχει καθόλου τη λέει ότι κάνει, δουλεύει και αναγκαστικά δεχόμαστε και δεύτερο γκολ. Ο Εμπάπε στον Μπενγκέντερ 0-3. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ εδώ πέρα. Βγήκα κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με τον αντίπαλο. Έτσι κι αλλιώς ένα γκολ 3 πάμε. Δεν θέλουμε και πολλά πράγματα. Θέλουμε ένα γκολ 3 οπί για να μας δώσει κάτι καλό ρε παιδιά. Γιατί από τον γκολ 2 δεν έχουν πληρώσει καθόλου. Έχω βγει 3 φορές την τότσ και δεν βγάλαμε τίποτα. Εδώ ο Μπεν πυροβολάει με το αριστερό. Σας έχω πει. Τα άκουσα και πάει μόνο. Πάρτε τον. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Κι άλλο γκολ. Βλέπετε εδώ παιδί. Δεν καταλαβαίνει εκεί. Νερφ λένε όλοι. Αλλά ο Χούλιτ εδώ όμως. Ο Χούλιτ άρρωσε ο αντίπαλος. Δείχνει γιατί αξίζει ο Χούλιτ. Αλλά εδώ από τα νεύρα μου εγώ του κάνω και σους. Γιατί ήταν τραγικός και τον κουβάλαγε μόνο ο Χούλιτ. Δηλαδή με τη μία φάση που κάνει έβαλε γκολ και αυτό μας πάει και τα νεύρα. Εδώ ο Βέρνερ θα περάσει. Ο Σάρ σταματημένο. Το Σάρ θα κάνουμε τάκλιν από πίσω. Θα πάρουμε κόκκινη κάρτα. Δυστυχώς και στο 43 βλέπετε μένουμε με 10 παίχτες. Ο Ρουφιέρ όμως αποκρούει το πέναλ του αντιπάλου. Εδώ αναγκαστήκαμε, τους γυρίσαμε όλους πίσω. Και το μάτς το πήγαμε τέλεια. Και στο 62 θα βάλουμε και γκολ κιόλας με τον Ντένις. Το super sub μας. Τρομερό super sub ο Ντένις. Μακάρι να πάρει touch. Ελπίζω. The rest of the world. Και όπως βλέπετε το μάτς. Τα stats βλέπετε είναι ισορροπημένα. Λογικό είναι γιατί εμείς παίζαμε με 10, οπότε δεν μπορούσαμε να παίζουμε πίσω όλο το παιχνίδι. Καταφέρουμε και κερδίζουμε. Γιατί θα μας ματσάρει εδώ με μια καταπληκτική ομάδα. Βλέπετε όλοι έχουν ομαδάρες. Α, εδώ έχω κάνει λάθος το μοντάζ. Δεν έβαλα το μάτς, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Εδώ ο αντίπαλος έχει μια απλή χρυσή ομάδα με κάποιους special παίχτες και τον παγκέτη χρυσό. Το προηγούμενο μάτς μάλλον που έκανα λάθος. Sorry γι' αυτό, δεν πειράζει. Μείνουμε και λάθη, άνθρωποι είμαστε. Μπακαλιόγκο εδώ, αυτό το μάτς, αυτό το τάκλι το έχω βάλει για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να έχει καλά CDM που να κόβουν και να έχουν καλή πάσα. Βλέπετε πώς από το τάκλι του Μπακαλιόγκο φτάνουμε σε θέση για γκολ. Είναι ένα ένα φανταστικό γκολ. Πολύ ωραίο γκολ, είδατε πως αλλάξαμε την μπάλα δε. Γρήγορα, αλλά η ίδια να μας συνερώσει θα μας βάλει γκολ ο Χάβερτς με κεφαλιά. Kai Havertz. Μία τελική ο αντίπαλος, ένα γκολ με κεφαλιά του Havertz. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και εδώ, αποδεικνύουμε με τον Αρτούρο Βιδάλ γιατί αξίζει να είσαι καλά στην. Δείτε τη σουτάρα βαράει ο Βιδάλ. Τι παστελώνει ο Αρτούρο. Μακαλιόκο Βιδάλ
Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο στο κέντρο. Όσοι κάνετε τον Μπακαγιώκο, ήσαν τυχεροί. Το Βιδάλ ακόμα μπορεί να τον κάνει, είναι για πάντα. Εδώ ο αντίπαλος μέσα στην περιοχή μας θα πάρει κάποιες κόντρες και θα εκτελέσει με τον coronavirus εδώ. Και το μάτς θα λήξει 3-2. Όπως βλέπετε, όλα τα μάτς είναι ντέρμπι, ένα γκολ διαφορά, όλα εκεί κρίνονται. Και θέλουμε μία νίκη για γκολ 3 που είναι ο στόχος μας. Για αν θα το καταφέρουμε και μας ματσάρει με αυτόν τον αντίπαλο. Αυτά που βλέπετε, πάντως εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτές δεν είναι ομάδες για γκολ 3, εντάξει. Αυτές είναι ομάδες για elite και πάνω. Εντάξει, μην λέμε σε πλακίες τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα, τι matchmaking είναι αυτό. Όπως βλέπετε, μου φτάσει στο 60, ο αντίπαλος παίζει όλη την ώρα park the bus και δεν μπορούμε να τον διασπάσουμε. Προσπαθώ να παίξω υπομονετικά να βρω το χώρο. Να του διασπάσω την άμυνα, Βιδάλ, στο Μόζες, ο Μπεν Γέντερ έχει βγει εκτός περιοχής, λέτε που έχει πάει ο Μπεν, θα διστρώσει το Σάντι, ο Σάντι θα κάνει ένα πίθανο dragback και θα σουτάρει, ευτυχώς η μπάλα εδώ θα ξαναστρωθεί πίσω σε εμάς και θα ανοίξουμε το σκορ. Τέτοιες άμυνες μόνο έτσι μπορεί να τις ανοίξει, με λίγο τύχη μπορεί να τις ανοίξει, με υπομονή και τύχη ανοίγουν αυτές οι άμυνες. Όπως βλέπετε έχουμε ανοίξει το σκορ στο 65, αλλά δυστυχώς το match δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ο αντίπαλος εδώ θα πάρει δύο κόντρες με το Ρόις και θα εκτελέσει για το Kiko Glit το 70, θα κάνει το 1-1. Δυστυχώς. Εδώ είμαστε στο 70, προσπαθούμε να διασπάσουμε την άμυνα του αντιπάλου που πάλι έχει μπει με στο καβούκι του και δεν πιέζει καθόλου, απλά μείνεται. Εδώ αλλάζω την μπάλα ήρεμα με Βιδάλ καθόλου, Μπεν Γέντερ. Κάνω τον dribble, βλέπω τον Ντέμι ότι ανεβαίνει, του τη στρώνω και κάνει το 2-1 και εμείς από Kiko Glit θα ευνοηθούμε μια ακόμα φορά. Μια φορά. Είμαστε και εμείς λίγο τυχεροί από το Kiko Glit και το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Αν και την είχε πάρει την μπάλα πριν, αλλά εκεί. 2-1 ο Ντέμις σε 73 και εδώ υποτίθεται καθαρίζουμε το match και έχουμε το πάνω χέρι για τη νίκη σε 73. Αλλά αντίπαλος εδώ όπως βλέπετε θα πιέσει, θα τρέξουμε να βγάλουμε αντεπίθεση με το Σάιμον. Το Μόζες, ο Μόζες θα διστρώσει τον Αρτούρο, ο Αρτούρο για το Σάιμον. Σάιμον ψάχνει να βρει πάσα. Ο αντίπαλος θα μας κόψει εδώ με τον Ρομπέρτο Κάρλος. Θα βγάλει αντεπίθεση, γρήγορη αντεπίθεση με τον Ρόμπο που θα τη στρώσει στον Έντεν Βίσκα, να το λέω σωστά. Ο Βίσκα θα περάσει τη μισή μου άμυνα, λες και δεν μπορεί να μαρκάρουν. Θα πάρει την κόντρα και ο Γκρίσμαν θα κάνει το 2-2. Όπως βλέπετε ο αντίπαλος, πολύ skill player με 2-2. Δύο κόντρες καταφέρνει και κάνει το 2-3. Εδώ ευτυχώς ο Μπεν Γέντερ θα μας ξελασπώσει για άλλη μια φορά στο 96 και ο Κουαρέσμα θα τελειώσει και τον αγώνα στο 105. Game over εδώ, του κάνουμε και σούς για τα γκολ που βάλε γιατί δεν τα άξιζε καθόλου. Και θα πάρει και αυτό που του αξίζει εδώ πέρα στο 120 για να μάθει να παίζει έτσι. Θα περάσουμε στην περιοχή, θα μας κάνει tackling, θα πάρει και την κόκκινη και από τα νεύρα του όπως θα δείτε σε λίγο. Εδώ πάει εκτελώ απλά να το χάσω, δεν με νοιάζει. Θα κάνει rage quit από τα νεύρα του. Και όπως θα δείτε στο τέλος, εδώ όπως βλέπετε, you lose your connection. Ο αντίπαλος, μόνο που κατάφερε και το πήγε το μάτι στην παράταση, άμα ήμουν εγώ στη θέση του, θα ήταν επιτυχία για μένα. Με τον τρόπο ειδικά που έπαιξε. Πραγματικά τραγικό. Εδώ όπως βλέπετε, περίμενα να φορτώσει γιατί πολλά DNF έχουν παιχτεί. Εδώ όπως βλέπετε, θα δείξω και τα γκολ ξανά, τα κολόφαρα γκολ. Εδώ ειδικά του Griezmann. Ο Ρόις παίρνει όλες τις κόντρες. Ο Βίσκα βασικά για να στρωθεί μπάλα στον Γκρισμάν και το άλλο με τον Ρόις. Ο Ρόις γενικά έχει, δεν ξέρω, μαγνήτη στα πόδια του, τι να πω. Αλλά ευτυχώς θα κάνουμε 14 νίκες, θα πούμε στο rank της Gold 3. Δεν χρειάζεται να παίξουμε άλλο, αυτό ήθελα, αυτό πέτυχα. Όπως θα δείτε θα μείνουν και 7 παιχνίδια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!